Κυρίες και κύριοι, και ο φετινός κρατικός προϋπολογισμός είναι φτιαγμένος από τα ίδια ή παρεμφερή αντιλαϊκά υλικά που καταρτίστηκαν και όλοι οι προϋπολογισμοί όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι ένας προϋπολογισμός βαθιά αντιλαϊκός, ταξικός. Άλλωστε, ο εκάστοτε κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί το βασικό εργαλείο υλοποίησης της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων. Διαχρονικά αποτελεί το μέσο αναδιανομής σε βάρος των πολλών και προς όφελος των λίγων. Και ο προϋπολογισμός λοιπόν για το 2022 δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτές τις γενικές αρχές. Είναι ένας προϋπολογισμός αντιλαϊκός, γιατί προβλέπεται, ενώ προβλέπεται ότι τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και θα φτάσουν τα 50 δις, η μερίδα του λέοντος από αυτή την αύξηση θα προέλθει από τους έμεσους φόρους, οι οποίοι αυξάνονται κατά 2 δισεκατομμύρια. Με δύο λόγια, αυτή η αύξηση των φορολογικών εσόδων θα βγει κυρίως από τις τσέπες των εργαζομένων, των ανθρώπων του μόχθου. Αυτοί κυρίως επιβαρύνονται από τους έμεσους, τους πιο άδικους φόρους. Είναι ένας προϋπολογισμός ταξικός, γιατί το σύνολο των φορολογικών εσόδων, δηλαδή των φορολογικών βαρών, ουσιαστικά φορτώνεται στις πλάτες του λαού, ενώ αντίθετα για τις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες, παρά την αύξηση των κερδών τους, προβλέπεται φιλική συμμετοχή στα συμβολικά επίπεδα του 5%.